Ως αφετηρία της εισήγησης μου, θα ήθελα καταρχάς να καταθέσω μία διάψευση. Η εξάρτηση δεν είναι βιολογική νόσος, ούτε γονιδιακή παρέκκληση. Είναι επαχθές κοινωνικό πρόβλημα, οφειλόμενο σε πολλαπλά αίτια, τα οποία κυμαίνονται από πολιτικά και οικογενειακά, μέχρι ιατρικά, βιολογικά και ψυχολογικά. Άμεσα όμως και άρρηκτα συναρτώμενα από τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, μέσα στις οποίες το ίδιο το πρόβλημα αναδύεται και εξελίσσεται. Η εξάρτηση καταδυναστεύει το άτομο, το εξαθλιώνει, το περιθωριοποιεί. Από την άλλη πλευρά, ο εξαρτημένος δεν είναι ένας γεννημένος απόκληρος, ούτε κοινωνικά περιθωριοποιημένος ή αθεράπευτα ασθενής. Δυσλειτουργεί μέσα σε ένα δυσλειτουργικό κόσμο. Αποξενώνεται μέσα σε μια κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τον ανθρώπινο πόνο. Αξιοποιεί τη χειριστικότητά του μέσα σε ένα σύστημα που διδάσκει την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και χρησιμοποιεί την εξάρτησή του για να επιβιώσει μέσα σε ένα πλαίσιο ακραία εξαρτησιογόνο. Δεν έχει κύρος, δεν έχει αξιοπρέπεια, δεν είναι καν ο εαυτός του, αφού ολιστικά έχει παραδοθεί στον οποιοδήποτε εξαρτησιογόνο παράγοντα. Η απεξάρτηση πάλι δεν είναι ένα σύνολο εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, καθοδηγητικών κανόνων. Είναι μια επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία πλήρης απελευθέρωσης του ανθρώπου από την καταστροφική επίδεση ενός ή περισσότερων εξαρτησιογόνων παραγόντων, η οποία ανασυγκροτεί το άτομο, του επαναπροσδιορίζει το ρόλο και του αποδίδει μια νέα κοινωνική επιφάνεια, μέσα στην οποία μπορεί να αναπτύξει την ικανότητα για καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό του και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους άλλους. Αν θέλουμε να κατανομήσουμε σε βάθος αυτούς τους ορισμούς, πρέπει να σταθούμε προς το περιεχόμενό τους και να κατανοήσουμε την ακριβή τους έννοια. Η ιδιότυπη, εκείνη η διαφορά, ο ιδιόρυθμος ιδεολογικός σοβινισμός που επικρατεί μέσα στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με το χαρακτηρισμό αυτού του τόσο βαριά και συναισθηματικά χρωματισμένου όρου, καθορίζει 5 τουλάχιστον ορισμούς της εξάρτησης. Ότι είναι η δουλική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν άλλον άνθρωπο, μια δραστηριότητα ή μια ουσία που παρότι ο πρώτος αντιλαμβάνεται ότι του κάνει κακό, του είναι φοβερά δύσκολο μέχρι αδύνατο να τη διακόψει. Είναι η έκφραση μιας ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής λειτουργίας. Το άτομο δυσλειτουργεί, άμεσα λοιπόν δυσλειτουργεί και το σύστημα όπου αυτό ανήκει, η οικογένεια, η κύκλος σημαντικών προσώπων, και εφόσον οι οικογένειες αποτελούν ακόμα θεμελιώδη συστατικά της κοινωνίας μας, όσο περισσότερες λειτουργούν, τόσο το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο βαθύ και πιο επικίνδυνο. Είναι η πλήρης ανελευθερία της συναισθηματικής έκφρασης, τη βούληση της κρίσης σωματικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι η καταναγκαστική χρήση κάποιων φυσικών δυνατοτήτων, όπιο, χασίς, αλκοόλ, διαδίκτυο, προκειμένου το άτομο να αναπληρώσει την έλλειψη των ικανοτήτων για να διαμορφώνει στέρεες και ικανοποιητικές σχέσεις. Είναι τελικά ένα ακραίο, σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, στην παρουσίαση του οποίου εμπλέκονται πάλι πάρα πολλοί παράγοντες, των οποίων το πλαίσιο καθορίζουν 3 κομβικά σημεία. Το πρόσωπο, ο εξαρτησιόγονος παράγοντας και η κοινωνικο-ιστορική στιγμή που τα 2 πρώτα σημεία συναντώνται. Όπως προσέξατε, σε όλες αυτές τις αναφορές και τους ορισμούς, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε το όνομα ενός εξαρτησιογόνου παράγοντα. Και αυτό είναι γιατί δεν πρέπει εκείνος να τραβάει την προσοχή μας, αλλά η ίδια εξάρτηση ως κοινωνικό επαχθές φαινόμενο. Η οποιαδήποτε τώρα προσπάθεια να αναχθεί η εξάρτηση σε βιολογική νόσο με την κλασική έννοια του όρου και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και εγείρει αντιθέσεις. Ο αλκοολισμός, για παράδειγμα, προκαλεί βαριές, πολλές φορές ανατηφόρες βλάβες στον άνθρωπο. Είναι ο ίδιος αρρώστια. Και αν δεχτούμε ότι ομόφωνα η επιστήμη δέχεται ότι κανένα σύνδρομο, καμία αρρώστια που οφείλεται σε μια χρωματοσωμιακή ανομαλία δεν ιάται, πώς δικαιολογείται ότι εκατομμύρια εξαρτημένοι κατάφεραν να απελευθερωθούν από τις έξι τους και να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες, οικογενειάρχες, θεραπευτές άλλων εξαρτημένων? Όσον αφορά δε τον εξαρτημένο άνθρωπο, είναι εκείνος ο οποίος αδυνατεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες της καθημερινότητας, να διαχειριστεί επώδυνα συναισθήματα. Θέλει να τα αποφύγει, αλλά αυτά συνιστούν τη δική του πραγματικότητα. Επομένως, το μόνο που τους μένει είναι να δραπετεύσει σε ένα πλασματικό κόσμο που πρόθυμα του προσφέρουν οι εξαρτησιογόνες παράγοντες και οι προμηθευτές τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν υψηλού βαθμού φαντασία, ευαισθησία, οξυδέρκεια, αλλά δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρίσματα.
με αποτέλεσμα να γίνονται ευάλωτα θύματα είτε σε δυσάρεστες επιρροές, είτε σε ρεθίσματα που για μας περνάνε απαρατήρητα. Είναι θύματα των ίδιων των χαρισμάτων τους. Δεν αποδέχονται τη λύπη και δεν τους αξίζει ο ίκτος. Θέλουν τουλάχιστον την εκτίμηση και την αναγνώριση αυτών των χαρισμάτων. Τέλος, η απεξάρτηση αποτελεί την πλήρη απελευθέρωση της συναισθηματικής έκφρασης, της βούλησης, της κρίσης, της σωματικής ικανότητας του ανθρώπου. Εύκολη σαν διατύπωση. Δυσχερέσατε όμως σαν πραγματοποίηση. Αποτελεί προσωπική επιλογή και τελικό επίτευγμα του ίδιου του εξαρτημένου. Πολλές φορές ζητιέται η βοήθεια ειδικών, οι οποίοι ή αγνοούν ή αρνούνται την επικούρη αντίληψη περί ελευθερίας. Του δικαιώματος δηλαδή του πρώην εξαρτημένου να αναπτύξει τις ικανότητες, να καθορίζει και να ελέγχει ο ίδιος τους όρους της ζωής του, εντασσόμενος σε ένα σύνολο σχέσεων μέσα στην οποία αυτή η ελευθερία αναδύεται και καταξιώνεται και αναπτύσσοντας εκείνες τις δημιουργικές δραστηριότητες που θα του επιτρέψουν να αναβιώσει ενεργά την αλληλεγγύη στάση ζωής του. Μια μικρή μνήμα για το απεξαρτώμενο άτομο. Είναι εκείνο που στην προσπάθεια για απεξάρτηση στην αρχή δεν πιστεύει στην επιτυχή κατάληξη αυτής της προσπάθειας. Όταν όμως ολοκληρώνει αυτούς τους βηματισμούς, αναζητά και επιζητά, χωρίς να το χρειάζεται, την αναγνώριση ανθρώπων οι οποίοι το συνεχίζουν να τον κρίνουν με όρους που ίσχυαν την εποχή που έκανε χρήση. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάποια άλλα στοιχεία που καθορίζουν τη διαμόρφωση του άξονα, εξάρτηση, εξαρτημένος, απεξάρτηση. Και καταρχήν αυτό το πολυσύνθετο σύστημα ιδεών, αρχών, αξιών, συναισθημάτων που λέγεται οικογένεια. Η οικογένεια κινείται σε τρία επίπεδα. Συζύγων, γονέων, παιδιών και αδελφών. Δεν είναι παράλληλα, αλλοεμπλέκονται, αλλοεπηρεάζονται και διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική ατμόσφαιρα της οικογένειας. Οι δείκτες με τους οποίους μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτή τη λειτουργία είναι δύο. Ο δείκτης συνοχής, η ισχύ δηλαδή των συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας και ο δείκτης εκφραστικότητας, κατά πόσον υπάρχει ελευθερία και ισοτιμία στην έκφραξη και επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Αυτά τα δύο στοιχεία ορίζουν σε ένα βασικότατο απεξαρτικό αξίωμα. Η επιστροφή του πρώην εξαρτημένου στον οικογενειακό ιστό είναι στόχος επιθυμητός, όχι υποχρεωτικός. Σε ένα δεύτερο βαθμό πρέπει να αναδείξουμε τη σημαντικότητα του σώματος, του φυσικού δηλαδή μέρους της ψυχοβιολογικής διάστασης εξάρτησης και ταυτόχρονα του ιδανικού εκφραστή της σεξουαλικής επικοινωνίας. Είναι ο φυσικός θώρακας προστασίας του πνεύματος και της ψυχής σε μια δυτή φυσική οντότητα όπως είναι ο άνθρωπος και απαραίτητο συστατικό της εξαντλητικής διαδικασίας της απεξάρτησης. Γενικότερα, όντως, το υπόβαθρο της ανθρώπινης φύσης και λειτουργίας είναι η ύλη. Η λειτουργία όμως των υλικών στοιχείων του δημιουργούν μια σειρά, παράγουν μια σειρά από σημαντικότατα άειλα προϊόντα, ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα, φρονήματα. Το υλικό και το άειλο μέρος αλλοσυνδέονται και αλλοεπηρεάζονται. Σώμα υγιές, αθλητικό, νιώθουμε όμορφα. Αισθανόμαστε καλά. Έχουμε υψηλότερο βαθμό επιδόσεις και αποδόσεις σωματικές, στο σεξ, στον αθλητισμό, οπουδήποτε. Τι συμβαίνει στις εξαρτήσεις, όλες τις εξαρτήσεις. Είναι όμως πιο κατανοητό σε εξαρτήσεις από τις ουσίες. Ο εξαρτημένος εχωρεί το σώμα του στον εξαρτησιογόνο παράγοντα, ο οποίος μέσα από τη μύτη, το στόμα, είτε τη φλέβα, επενεργεί στον εγκέφαλο και επιβάλλει τα συναισθήματα και τις ιδέες που εκείνο θέλει. Ο άνθρωπος λοιπόν ψυχοβιολογικά εχωρεί τον εαυτό του στην εξάρτηση, άρα και ψυχοδυναμικά πρέπει ψυχοσωματικά να απομακρυνθεί από αυτήν. Θα πρέπει επίσης να σας θυμίσω ότι όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι, στην πορεία για την εξέλιξη, για την ορίμανση, την ηλικίωσή τους, δέχουν την επίδραση μιας σειράς ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Ενδογενείς παράγοντες είναι οι κληρονομούμενες γνώσεις, τα ένστικτα. Οι εξωγενείς είναι πάρα πολλοί. Γονεϊκά πρότυπα, οικογενειακές αξίες, ήθη, έθιμα, πολιτισμικός περίγυρος, εκκλησία, εκπαιδευτικό σύστημα. Κάτω από την επίδραση αυτών των παραγόντων, ο άνθρωπος διαμορφώνει προσωπικότητα και επιλέγει συμπεριφορές. Σε κάποιους ανθρώπους αυτή η διαδικασία παραμένει ημιτελής και προβληματική. Οι εξαρτημένοι συνιστούν ένα
τέτοιον τυπικό πληθυσμό από αυτούς τους ανθρώπους. Ολοκληρώνοντας και σαν επιμήθειο των όσων έχω πει, θα ήθελα να καταθέσω ένα προσωπικό μου πιστεύω. Είναι κοινωνικό ιερό καθήκον όλων μας να συνδράμουμε ενεργά στην δημιουργία ελεύθερων, δημοκρατικών, ευτυχισμένων κοινωνιών, διαμορφώνοντας υπεύθυνους πολίτες συνεργάτες και όχι εξαρτημένα, ανταγωνιστικά και καταπιεσμένα άτομα. Τόσο η πρόληψη της ανάπτυξης, όσο και η αντιμετώπιση των εξαρτικών συμπεριφορών είναι συλλογική κοινωνική ευθύνη. Και τέλος, αναφερόμενος στα στελέχη του χώρου της απεξάρτησης, να τονίσω ότι η γνώση και η εμπειρία από μόνες τους δεν αποτελούν εχέγγυα αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση προβλήματος, αν δεν επενδύονται από το σεβασμό στον άλλον, από την επένδυση συναισθήματος σε αυτό που κάνουν, από την κατάργηση των χρονικών εργασιακών ορίων και την ισότιμη αξιοποίηση της λεκτικής, εξολεκτικής και παραλεκτικής επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.